χαρούμενοι διότι θα γνωρίσετε μία άλλη αρχοντία που σίγουρα είναι πολύ πολύ χαμογελαστή. Η αρχοντία έχει μία γλυκιά κορούλα η οποία είναι απέναντί μου με υπέροχα μάτια που τα πήρα από τη μαμά της. Τη Μαρία, σωστά, η οποία είναι 7 χρονών. Λέω τα υπόλοιπα να μην τα πω. Να τα δούμε στο βίντεο καλύτερα, γιατί με κοιτάζει και η Μαρία τώρα. Για να γνωρίσουμε καλύτερα την αρχοντία και μετά αμέσως να τη χειροκροτήσουμε. Αρχοντία μου, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Βλέπω και την Μαρία, ναι. Η οποία πόσο είναι τώρα? 7 θα γίνει 30 του Νοέμβρη. Να τη χαίρεσαι. Ευχαριστώ. Θέλεις λίγο να μας πεις την ιστορία σου? Με τη Μαρία μεγαλώνουμε μαζί ουσιαστικά από 3 μηνών. Γιατί τότε χώρισα εγώ, όταν ήταν 3 μηνών η Μαρία. Ήσουν παντρεμένη. Βεβαίως. Πόσα χρόνια? 1 χρόνο. Θέλω να μάθω, ήσουν πολλά χρόνια με τον Όχι. άνθρωπο αυτόν? Όχι. Ουσιαστικά ο χωρισμός επήλθε όταν, μάλλον στα μέσα της εγκυμοσύνης μου. Βοήθεια από... Ο μπαμπάς μου μόνο. Ο μπαμπάς σου. Ναι. Ο μπαμπάς μου μόνο. Η μαμά σου? Δεν ζει. Δεν ζει. Την έχω χάσει. Τη ζωή σου την προχώρησες? Είμαι καλά αυτή την περίοδο. Πολύ καλά μπορώ να πω. Αρχοντία μου, δώσε μου εξηγήσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει? Είμαι καλά. Είναι κάτι το οποίο ήταν πριν το γάμο μου. Ναι. Πολύ πριν το γάμο μου. Σχέση. Ναι, τελείωσε. Έγινε ο γάμος μου, τελείωσε. Και ξανά άνοιξε εκείνος ο κύκλος που δεν είχε κλείσει. Τι λες τώρα? Ναι. Τι ιστορία είναι αυτή? Ναι. Ήσουν με έναν άνθρωπο δηλαδή για πόσα χρόνια? 5. Είσαι στα 5 χρόνια μαζί. Χωρίζουμε. Κάνει ο καθένας τη ζωή του. Γίνεται όλη αυτή, αυτό το πράγμα μέσα στη ζωή μου. Ο γάμος μου, χωρισμός. Χωρίσατε ενώ ακόμα? Χωρίσαμε ενώ αγαπιόμασταν. Μην με ρωτήσεις πώς να σου το εξηγήσω αυτό. Αλλά χωρίζαμε. Χαθήκαμε για 8 χρόνια. Φοβερό, αυτό που λένε, αν είναι να είσαι με έναν άνθρωπο, ναι, τελικά θα τα φέρει η ζωή και θα είσαι. Ναι. Που σήμερα το δεν πίστευε ότι θα έρθω εδώ. Μου λέει, μου κάνεις πλάκα. Μόνο όταν θα το δει θα πώς το πιστέψω. Πώς έγινε και ξαναβρεθήκατε? Επειδή είμαι από την Κρήτη, ξανασυναντηθήκαμε εκεί. Στο ίδιο μέρος. Είσαι μια ερωτευμένη γυναίκα. Μια ερωτευμένη γυναίκα, όπως και να έχει, δεν προσέχει τον εαυτό της. Ναι. Θα σου πω γιατί. Οι περισσότερες γυναίκες που συναντώ και μιλώ είναι γυναίκες που πιέζονται σε αυτό το κομμάτι. Mm. Θέλω να κάνω κάτι επάνω μου, καινούριο. Γιατί όλα τα βλέπω ξανά από την αρχή καινούρια. Δεν θέλω να μένω στα παλιά. Τι θα ήθελες να αλλάξεις? Γενικώς μια αλλαγή. Γενικά ασχολείσαι με τον εαυτό σου? Προσπαθώ. Όσο προλαβαίνω. Εάν ήθελα να κάνω κάτι πιο δραστικό ή για το σώμα, για το πρόσωπο, αν πας σε ένα κέντρο αισθητικής, χρειάζονται και χρήματα. Την οποία αυτή τη στιγμή εγώ. Δεν τα έχω. Και να τα έχω, αυτά που μπορώ να έχω θα τα προσφέρω στο παιδί. Βέβαια, δεν θα το συζητώ. Ναι. Θα κάνω πρώτα για το παιδί και μετά για μένα. Ό,τι μείνει. Εντάξει, είσαι μία άλλη. Χαίρομαι. Είσαι πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Κάτσε λίγο να τα πούμε. Εδώ. Πώς πέρασαν αυτές οι μέρες? Αχ, υπέροχα.